διότι ο Άρης σήμερα ταράζει σίγουρα τα μεταγραφικά νερά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει γενικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μας βοηθήσει και θα μας το εξηγήσει καλύτερα ότι μάνατζερ του γυναικείου βόλεϊ του Άρη, ο Γιάννης ο Γιαννάκης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Γιαννάκη, τι κάνετε? Καλησπέρα το Λίμπερο. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε, εσάς, τους συναδέλφους σας και τους ακροατές σας. Πολύ καλά τα είπατε. Σήμερα και επίσημα ολοκληρώθηκε μια πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή για το σύλλογό μας. Μια πολύ σπουδαία αθλήτρια, η Τσούμπα Κυπρώνο, η κενιάτισσα διεθνής, αποφάσισε να είμαστε ο επόμενος σταθμός και είναι ιδιαίτερη σημασία της συγκεκριμένης μεταγραφής, καθώς πρόκειται για ένα, αυτή τη στιγμή σύμφωνα κατά γενική ομολογία όλων των βολεϊκών εκτός Ελλάδας, του κόσμου, ότι είναι η καλύτερη αφρικάνα αθλήτρια και είναι η πρώτη της φορά που φεύγει από την Αφρική και ο πρώτος σύλλογος που εμπιστεύεται είναι ο Άρης, ενώ παράλληλα έχει πάρα πολλές προτάσεις από Τουρκία, Ιταλία, Πολωνία, από πολύ καλύτερα από τα αθλήματα, αλλά αυτή επέλεξε να αγωνιστεί για το σύλλογό μας. Και είναι και μια αθλήτρια, για να πω και το πλήρες όνομά της, η Σάρων Τσεπτσούμπα Κυπρώνο, αλλά τη φωνάζουν ευχαριστικά Τσούμπα και καταλαβαίνουμε, νομίζω, βλέποντας το όνομά της, τους λόγους. Ακριβώς, και είναι και μια αθλήτρια υψηλού επίπεδου, η οποία έρχεται σε πολύ καλή ηλικία για την καριέρα, δηλαδή στα 23-24, δεν έρχεται στα 33-34, για να ακούσει τελευταία ένσημα. Ναι. Όσο συνήθως τέτοιες αθλήτριες τέτοιου επίπεδου έρχονται στα 35, στα 36, 34, δηλαδή να πάρουν ένα μεγάλο συμβόλαιο. Είναι σπάνιο το γεγονός όπου μπορεί να έρθει κάποια αθλήτρια τόσο μικρή σε ηλικία, στα 23, στα πιο παραγωγικά της χρόνια, να παίξει στην Ελλάδα. Η τελευταία φορά που μπορώ να θυμηθώ κάποια τέτοια αθλήτρια είναι η Μοντάνιο, που και αυτή αγωνιστεί βέβαια στον Άρη. Στη συνέχεια, που είχε έρθει στα 22 της τότε στην Ελλάδα και μετά έκανε μια τεράστια καριέρα στην Κορέα, στην Τουρκία και στην Πολωνία. Η τελευταία αθλήτρια που έπρεπε να γίνει πριν μια 15ετία αυτό το πράγμα. Τώρα η Τσούμπα είναι που έρχεται στην καλύτερη της ηλικία και ήδη, ας πούμε, site πολλά γράψαν και στο εξωτερικό για τη συγκεκριμένη μεταγραφή, ότι η Τσούμπα επέλεξε πρώτος σταθμός εκτός Αφρικής να είναι ο Άρης στην Ελλάδα και όλα αυτά, καθώς, όπως σας είπα, πέρυσι ήθελε πρωταθλήτρια Βραζιλίας, είναι μια παίκτρια που παίζει σε παγκόσμια πρωταθλήματα, η Κένια είναι η καλύτερη χώρα της Αφρικής στο βόλεϊ, πέρυσι ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι ενός αλφα επίπεδου. Εγώ λοιπόν να ρωτήσω πώς κατορθώσατε, να φέρετε αυτήν την τόσο σημαντική αθλήτρια εδώ, η οποία θα είναι κόσμημα όχι μόνο για τον Άρη, αν θέλετε, για το βόλεϊ του Άρη και για τη Θεσσαλονίκη γενικότερα, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Άλλες ομάδες έχουν πολλά λεφτά, άλλες ομάδες δουλεύουν πολύ. Εμείς είμαστε από τις ομάδες που δουλεύουμε πάρα πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι των μεταγραφών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πόσους αθλητές και να φέρουμε την επόμενη χρονιά, ξένες ειδικά, διπλασιάζουν και διπλασιάζουν τον μπάτζετ τους και πάνε σε κάποιες ομάδες με περισσότερα χρήματα. Η αλήθεια είναι όταν κατάλαβα προσωπικά ότι το θέμα με την Μερκάδο, την πρώτη κόρη του πρωταθλήματος που είχαμε φέτος, θα ήταν δύσκολο να παραμείνει στο σύλλογό μας, ξεκίνησε μια επικοινωνία απευθείας ο ίδιος μαζί με την Τσούμπα 1 Μαρτίου. Γιατί χθες πήγα και όταν ολοκληρώθηκε πήγα και είδα όλες τις συνομιλίες και είχαμε μια επικοινωνία με την Τσούμπα από τη 1 Μαρτίου, όπου σιγά σιγά με υπομονή μπορέσαμε και την εξηγήσαμε το πλάνο μας, το project μας, το ρόλο της στην ομάδα, της δείξαμε τι είναι η Θεσσαλονίκη, που βρίσκεται, τι είναι τις ομορφιές της πόλης μας, δείξαμε βίντεο με οπαδούς του Άρη για να καταλάβει ότι ο σύλλογος είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος σύλλογος, της εξηγήσαμε ποιες αθλήτριες έχουν στο παρελθόν αγωνιστεί στον Άρη, καθώς έχουν αγωνιστεί πολλές σπουδαίες αθλήτριες ξένες στην ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια που βρισκόμαστε στο σύλλογο και την κέντρισαν το ενδιαφέρον και στο τέλος επέλεξε να έρθει σε εμάς παρότι έχει διπλασίες και τριπλάσιες προτάσεις από άλλες ομάδες και από άλλα πρωταθλήματα. Δηλαδή δεν ήταν οικονομικοί οι λόγοι που ήρθε σε εμάς, όσο το project που μπορέσαμε και τις παρουσιάσαμε. Επειδή δεν είμαστε ειδικοί στο γενικείο βόλεϊ και ο Γιάννης ο Γιαννέκης τα ξέρει πολύ καλύτερα, και για την επόμενη ερώτηση θα αφήσω στην άκρη τον πληθυντικό Ευγενίας, επειδή νωρίτερα πριν την εκπομπή μίλησα με τον Γιάννη. Του ζήτησα να μου συγκρίνει με έναν ποδοσφαιριστή την νέα μεταγραφή του Άρη. Από αντρικό επίπεδο βέβαια. Για να αντιληφθώ και εγώ και για να αντιληφθεί και ο κόσμος το μέγεθος αυτής της μεταγραφής. Αλλά το υπόλοιπο θα σας αφήσω να το πεις εσύ. Όπως είπαμε, κύριε Παπαδόπουλε, είναι ο Σαλάχ του ποδοσφαίρου η Τσούμπα. Δηλαδή είναι για μια σκόρερο που είναι από μια αφρικανική χώρα. Αφρικανική χώρα, μια που έχει χάρισμα να παίρνει πόντους, όπως ο Σαλάχ καλή ώρα βάζει τα γκολ, και είναι τέτοιο επίπεδου για να καταλάβει ο κόσμος, ας πούμε, τη συγκεκριμένη μεταγραφή, και σαν ο Σαλάχ μετά την Αφρική να ήταν πρώτος σταθμός, ας πούμε, ο Άρης.
Χτυπήσατε φλέβα, γιατί η Άννα είναι και οπαδός της Λίβερπουλ. Ναι, τώρα οπότε σίγουρα της άρεσε λίγο παραπάνω. Ξέρεις, ναι. Μόνο που το είπε αυτό, λέω, όντως είναι η καλύτερη παίκτρια που θα μπορούσε να φέρει ο Άρης. Τελείωσε. Θα σας περιμένουμε τότε στο γήπεδο να την δείτε από κοντά. Πολύ ευχαρίστως. Ακούστηκε ο οπαδός της Λίβερπουλ να δείτε την Τσούμπα και από κοντά. Και τέλος πάντων, έτσι μπορέσαμε και φέραμε την Τσούμπα. Μία μεταγραφή που ελπίζουμε να μας βοηθήσει, παράλληλα και με τις υπόλοιπες κινήσεις που κάναμε, καθώς κατά 95% το ρόστερ μας έχει ολοκληρωθεί. Και αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα, άσχετα που ανακοινώθηκε πρώτα η Τσούμπα, γιατί είναι κάτι πάνω από τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος συγκεκριμένη μεταγραφή, όχι μόνο για μας, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Κύριε Γιαννάκη, με αυτή την κίνηση ο Άρης δείχνει ότι θέλει να κάνει και το βήμα παραπάνω σχέση με πέρυσι που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Δηλαδή ότι θεωρεί ότι αυτή είναι ίσως και η κίνηση κλειδί για να έρθει αυτό το κάτι παραπάνω και να πάει και στους τελικούς. Να σας είμαι ειλικρινής ότι αυτή τη στιγμή στο γυναικείο βόλεϊ υπάρχει ένας παροξυσμός. Έχουν ανεβάσει οι ομάδες υπερβολικά τα budget. Σε τρομερά σημεία. Δηλαδή θεωρώ πολλές ομάδες έχουν πολύ μεγαλύτερα budget από α1 ανδρών μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή στο γυναικείο βόλεϊ ακούμε ομάδες κάνουν μεταγραφές πάνω από 100.000 αθλήτριες. Θεωρώ ότι ο Άρης με αυτή την κίνηση θα μπορέσει να βρίσκεται εκεί κοντά. Δηλαδή να είμαστε πάλι στο κόλπο, να είμαστε να διεκδικούμε πάλι την τετράδα, να κάνουμε μια καλή ευρωπαϊκή πορεία, γιατί μετά από 3 χρόνια ξαναδώσαμε το παρόν σε ευρωπαϊκούς αγώνες, καθώς δηλώσαμε και προχθές συμμετοχή στο Challenge Cup, όπου θα παίξουμε κανονικά στην Ευρώπη, κάτι που κερδίσαμε στους αγωνιστικούς χώρους την περσινή τη χρονιά τώρα που μόλις ολοκληρώθηκε με την τέταρτη θέση που κατακτήσαμε. Θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει η συγκεκριμένη αθλήτρια και να γίνουμε. Εμένα πάντα με νοιάζει και αυτό και το επόμενο, δηλαδή πλέον στην επόμενη Τσούμπα που θα πάω να μιλήσω και θα απευθυνθώ για να μπορέσουμε να την πείσουμε τον Άρη, θα την πω ότι η αντίστοιχη αθλήτρια με σένα επέλεξε τον Άρη στην καριέρα της σαν τον πρώτο σταθμό. Εμάς μας βοηθάει αυτό εδώ πέρα και στο brand name μας, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ένα πάρα πολύ καλό όνομα όσον αφορά τις πληρωμές. Η ομάδα χρωστάει σε κανέναν, είτε αθλήτρια, είτε προμηθεύτες, τα πάντα όλα είναι τακτοποιημένα. Παράλληλα, θα μας βοηθήσει η συγκεκριμένη κίνηση ότι φέρνουμε και αθλήτριες σε καλές ηλικίες όπου έρχονται σε εμάς. Για παράδειγμα, να πούμε ότι οι αθλήτριες πέρυσι, ας πούμε, το κάναμε και πέρυσι, η Evans, που ήταν 2 χρόνια που την πήραμε αμέσως μετά το κολέγιο που ήρθε πρώτη φορά έπαιξε μας, πήγε του χρόνου το αγωνίζει στην τρίτη ομάδα της Γαλλίας, που το γαλλικό πρωτάθλημα είναι καλύτερο από το ελληνικό. Και άλλες πολλές αθλήτριες. Νίκο, μου επιτρέπεις να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Γιαννάκη. Είναι βέβαια επαφορμή της μεταγραφής αυτής, αλλά λίγο πιο γενικό αν θέλετε. Είπε ο Νίκος νωρίτερα ότι δεν γνωρίζουμε πολλά από το γυναικείο βόλεϊ και είναι μια αλήθεια, έτσι. Δεν είναι τόσο προβεβλημένο όσο, ας πούμε, το γυναικείο ποδόσφαιρο ή το ποδόσφαιρο των ανδρών. Θέλετε να μου πείτε αν πραγματικά βλέπετε κόσμο να έρχεται στο γήπεδο για να στηρίξει αυτή σας την τόσο σημαντική προσπάθεια και αν όχι, τι μπορεί να γίνει για να έρθει περισσότερος κόσμος? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ ξα το Θεό είχαμε κόσμο στα περισσότερα παιχνίδια την φετινή χρονιά, με αποκορύφωμα τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, όπου η Μίκρα ήταν σχεδόν κατάμεστη. Είχαμε κοντά στα 1000 άτομα, ας πούμε, που ήρθαν να δουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και μπορώ να πω ότι οι φίλοι του Άρης εκείνη την αναμέτρηση μας δώσανε πάρα πολύ δύναμη και όθηση για να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό και να είμαστε τότε η μοναδική έτοιμα στο πρωτάθλημα. Έχουμε κόσμο, εμείς σαν δεν έχουμε παράπονο. Και γενικότερα πηγαίνει κόσμος στο γυναικείο βόλεϊ. Δηλαδή, άμα δείτε τώρα τα παιχνίδια των τελικών, ειδικά η συμπαράσταση των οπαδών του Παναθηναϊκού απέναντι στην ομάδα, ήταν εξωπραγματική. Είχε 1500 άτομα τουλάχιστον σε κάθε παιχνίδι στο Μαρούσι που χωράει λιγότερο κόσμο και ήταν υπερπλήρηση. Μετά πήγαν ο Παναθηναϊκός τώρα στην τελική φάση και στους άνδρες, πήγε, έπαιξε, ας πούμε, στο Άκρη και μάζευε 5-6.000 κόσμο σε κάθε παιχνίδι. Θεωρώ ότι δεν έχουμε εμείς σαν Άρης τόσο πρόβλημα με τον κόσμο. Έχουμε το κοινό, έχουμε αποκτήσει πλέον, έχουμε δημιουργήσει το δικό μας κοινό. Σίγουρα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ελπίζουμε του χρόνου να αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο κόσμος στα παιχνίδια που έρχεται και να απολαύσουν το βόλιο, γιατί είναι το μοναδικό άθλημα που υπάρχει το Big Five όσον αφορά τις 5 ομάδες. Είναι σε εμάς και στο βόλιο γυναικών και στο ποδόσφαιρο, που είναι Άρης, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Και οι άλλες ομάδες που δεν βρίσκονται, ας πούμε, που δεν είναι στο Big Five, είναι η Σαντορίνη, είναι η Νάξος, είναι ομάδες με μεγάλη ιστορία πλέον στο βόλεϊ και που εκπροσωπούν κάποιες πόλεις, κάποια νησιά. Μάλιστα. Και με τον κόσμο μου κάνατε μια ωραία πάσα για τα διαρκείας που βγήκαν ή βγαίνουν σε κυκλοφορία, νομίζω και εντάξει. Βγαίνουν σε διαρκείας τώρα, αρχές της άλλης εβδομάδας, πιστεύω μέχρι την Δευτέρα θα είναι στην διάθεση του κόσμου. Είναι πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου. Την περσινή χρονιά η αλήθεια είναι δεν είχαμε δώσει πολλά διαρκείας. Ελπίζω η φετινή πορεία και η αξιοπρέπεια που έχει η ομάδα όλα αυτά τα χρόνια να βοηθήσει στο να αποκτήσουν οι φίλοι της ομάδας μας κάποιο διαρκείας για να μας βοηθήσουν. Μάλιστα. Ωραία.
Μακάρι και ο κόσμος να τα αποκριθεί. Τέτοιες κινήσεις νομίζω το φτιάχνουν, σε εισαγωγικά, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, έστω και αν μιλάμε για γυναικείο βόλεϊ. Εδώ φίλος του γυναικείου βόλεϊ του Άρη μου ζητάει να τονίσουμε και το κομμάτι των ακαδημιών και έχει δίκιο, διότι και στο δικό στο κομμάτι υπάρχει πολύ καλή οργάνωση και δουλειά και στις ακαδημίες. Να απαντήσω σε ένα γρήγορο σχόλιο στο φίλο που καλά έκανε και το επισημαίνει, ότι είμαστε η μοναδική ομάδα που φέτος είναι και στα τρία Final Four της ΕΠΕΣ. Η ΕΠΕΣ είναι αντίστοιχα στο μπάσκετ ή εψημή στο ποδόσφαιρο, που γίνεται εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Η μοναδική ομάδα της Θεσσαλονίκης που δώσαμε παρόν και στο Final Four των Ιαννίδων και στο Final Four των Κορασίδων. Και τώρα την Παρασκευή αγωνιζόμαστε στο Final Four των Παγκορασίδων. Είμαστε αυτή τη στιγμή, θεωρώ, μέσα στις τρεις μεγαλύτερες ακαδημίες όσον αφορά τον αριθμό παιδιών όπου έρχονται και αγωνίζονται και προπονούνται και μαθαίνουν τα μυστικά του αθλήματος. Από εμάς. Έχουμε μια αρκετά καλή πλειάδα προπονητών που κάθε μέρα δίνουν το καλύτερο του εαυτό για να μάθουν τα μυστικά του αθλήματος στις αθλήτριες. Θεωρώ πως γίνεται πολύ καλή δουλειά και ελπίζουμε τον χρόνο ο κόσμος και οι γονείς να μας εμπιστευτούν τα παιδιά τους για να τους μάθουμε το άθλημα του βόλη. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Γιαννάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, οφείλω να πω κάτι ειλικρινά και τώρα θα το κάνω έτσι δημόσια, μια τοποθέτηση χωρίς όμως ίχνος κολακίας, διάθεση κολακίας. Επειδή έχουμε συζητήσει με πάρα πολύ κόσμο όλο αυτό το διάστημα, να ξέρετε, σας το λέω με τα λόγω γνώσεως, είστε η χαρά του δημοσιογράφου. Εξαιρετικός συνεδευξιαζόμενος. Αυτό μόνο έχω να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Γιαννάκη, να είστε καλά.